Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Πιερίας, η Πρωτοπορία, βρίσκεται σήμερα εδώ, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα των Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, για να δυναμώσουμε αυτόν τον αγώνα που εξελίσσεται εν μέσω πανδημίας, που και αφορούν την ουσιαστική προστασία της υγείας των εργαζομένων και του λαού. Την ίδια ώρα που κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζοντας πολιτικές οι οποίες αντιμετωπίζουν την υγεία ως εμπόρευμα, μας καλούνε να τηρούμε αποστάσεις ασφαλείας, να κλειστούμε στα σπίτια μας, να μην μαζευόμαστε πάνω από 10 άτομα, να αναλάβει ο καθένας την ατομική του ευθύνη. Τι γίνεται όμως με τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ, που με ευθύνη κυβέρνησης και εργοδοσίας, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε μέτρα προστασίας. Τι γίνεται με τους ίδιους τους υγειονομικούς που κλήθηκαν να δώσουν αυτή τη μάχη με τον αόρατο εχθρό στην πρώτη γραμμή, χωρίς τον απαραίτητο οπλισμό. Τι γίνεται με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που ενώ δίνει οδηγίες για περισσότερα τεστ, ο ΕΟΔΗ διενεργεί τεστ μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Καθημερινά το Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων γινόμαστε δέκτες καταγγελιών από ανθρώπους που μέλος της οικογένειάς τους έχει νοσήσει από τον κορονοϊό και δεν τους κάνουν τεστ γιατί δεν υπάρχουν τεστ. Βέβαια, όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί στην ιδιωτική υγεία, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή, ο σώζον εαυτόν σωθήτων. Εμείς οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα δυναμώνουμε τη φωνή μας, συνεχίζουμε τον αγώνα μας μαζί με τους μάχημους υγειονομικούς της πρώτης γραμμής και απαιτούμε εδώ και τώρα η κυβέρνηση, αντί να κατακριμνίζει τα εργασιακά μας δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές μας ελευθερίες, φέρνοντας τη μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου μετά την άλλη, να αναλάβει τις δικές της ευθύνες και να πάρει εδώ και τώρα άμεσα και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία των εργαζομένων και του λαού συνολικά.